Κύριε Υπουργέ, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ιδιαίτερα όσοι γνωρίζουμε αυτή την περιοχή, ότι όλες οι επεκτάσεις που γίνανε στο Χιτάφυλλη στα προηγούμενα χρόνια έγιναν με τον ορίζοντα του προσωρινού. Έτσι λέγανε στους κατοίκους. Είναι για 3-4 χρόνια, για 2 χρόνια, για 6 μήνες. Μετά κλείνει η φυλή. Και πάλι συμβαίνει το ίδιο ακριβώς πράγμα. Με το πρόσχημα του προσωρινού επεκτείνεται η φυλή για τουλάχιστον 4 χρόνια και εδώ ισχύει απόλυτα το ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Η περιφερειακή διοίκηση απερχόμενη της κυρίας Δούρου υλοποίησε αυτόν τον περιφερειακό σχεδιασμό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λέτε, τι να κάνουμε. Αυτό είναι το μόνιμο ερώτημα. Κάθε φορά που θέτουμε αυτά τα ερωτήματα, το μόνιμο ερώτημα είναι τι να κάνουμε. Βεβαίως, εσείς κύριε Υπουργέ, δεν είστε χθεσινός. Ούτε ήσασταν και σε προηγούμενες κυβερνήσεις, οι οποίες, δεν λέω μόνο οι δικές σας, όλες οι κυβερνήσεις, οι οποίες ευθύνονται για αυτό το σχεδιασμένο και μελετημένο αδιέξοδο. Με αυτό έχουμε να κάνουμε όσον αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική. Έχουμε να κάνουμε με ένα μελετημένο και μεθοδευμένο αδιέξοδο, συνειδητό, προκειμένου μετά να επιβληθούν λύσεις με τον πιστόλι στον κρόταφο των κατοίκων, είτε λύσεις τύπου φυλής, γραμματικού, είτε άλλου είδους λύσεις που θα τις δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα, καύση, μέσα από τις μονάδες επεξεργασίας σύμμικτων απορριμμάτων, βασικό προϊόν των οποίων είναι το RDF, το καύσιμο σκουπίδι. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και εδώ υπάρχουν ορισμένα αμήλικτα ερωτήματα που πρέπει να τα απαντήσετε. Ποια είναι αυτά τα ερωτήματα? Γιατί εδώ και χρόνια καρκινοβατεί με όλες τις κυβερνήσεις, με όλες τις κυβερνήσεις και με όλες τις περιφερειακές διοικήσεις, για ποιο λόγο καρκινοβατεί η ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή που θα μπορούσε να μειώσει την παραγωγή των απορριμμάτων? Γιατί ενώ εδώ και χρόνια οι κυβερνήσεις έχουν αναθέσει σε επιχειρηματίες την ανακύκλωση και μάλιστα με το αζημίωτο, με αδρές επιδοτήσεις, εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να θάβεται το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των απορριμμάτων? Γιατί ακόμη και ο σχεδιασμός που κάνετε και οι προβλέψεις του λένε ότι στην καλύτερη περίπτωση μέχρι το 2030 θα θάβετε το μισό περίπου των σύμμικτων απορριμμάτων. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Αυτά είναι τα αμήλικτα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν και δημιουργούν αυτά τα δεδομένα, όπως λέτε. Λείπει η επιστημονική γνώση? Όχι. Λείπουν τα τεχνολογικά και τεχνικά εργαλεία? Φυσικά και δεν λείπουν. Τι λείπει? Λείπει ένας σχεδιασμός με έναν δημόσιο φορέα που δεν θα αντιμετωπίζει τα σκουπίδια ως πηγή κέρδους, αυτό που λέγανε ορισμένοι πριν μερικά χρόνια ότι τα σκουπίδια είναι χρυσός, αλλά θα προτάσει τις λαϊκές ανάγκες. Και σήμερα η πολιτική που υλοποιείται και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και από τη σημερινή είναι αυτή που παραδίδει έναν κρίσιμο τομέα για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον στους επιχειρηματίες, θυσιάζοντας τις λαϊκές ανάγκες. Γιατί, κύριε Υπουργέ, τον επιχειρηματία, ακόμη και τον επιχειρηματία της ανακύκλωσης, τον ενδιαφέρει να ανακυκλώσει και να ανακτήσει αυτό που το προϊόν που είχε εμπορική αξία. Το άλλο ας συνεχίζει να θάβεται. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι συνεπώς, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, δεν είναι συνεπώς πρόβλημα τεχνικό ή πρόβλημα χωροθέτησης. Θα μπορούσαν να βρεθούν κατάλληλοι χώροι χωροθέτησης με αποκλεισμό επιβαρημένων περιοχών ή περιοχών με υψηλή περιβαλλοντική αξία, αν προχωράγαν όλα τα υπόλοιπα μέτρα και κυρίως αυτά που αφορούν την ανακύκλωση και τη μείωση των απορριμμάτων. Πολιτικό επομένως είναι το πρόβλημα και δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε και οι δήμαρχοι της περιοχής και θα καταθέσω σχετική επιστολή ανακοίνωση των δημάρχων της Δυτικής Αθήνας, δεν είναι κουκουέ κύριε Υπουργέ, που επισημαίνουν αυτά τα ίδια προβλήματα. Άρα εδώ μιλάμε για ένα μεθοδευμένο αδιέξοδο για να επιβληθούν αντιλαϊκές λύσεις και λέω θα πρέπει να απαντήσετε τι θα κάνετε για το ζήτημα που αναφέρατε κι εσείς της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, με δεδομένο ότι μιλάμε
και για μια παράνομη επέκταση που εμπίπτει σε κριτήρια αποκλεισμού.